Γεια σου φίλε μου, Ντίμης Μάνικο εδώ πέρα και σήμερα με ένα ξεχωριστό unboxing και θα έλεγα ότι αχαμάρτησα, διότι όσοι με γνωρίζουν ξέρουν πάνω κάτω ότι ασχολούμαι μόνο με PlayStation, αλλά αυτή τη φορά έκανα την κίνηση και διάλεξα να πάρω μια καινούρια κονσόλα. Ποια κονσόλα? Α ναι, σωστά, το κουτί. Ναι, κυρίες και κύριοι, αμάρτησα. Η αμαρτία είναι μεγάλη. Τέλος πάντων. Και θα ήθελα τώρα να μιλήσω έτσι λίγο για τους λόγους που είπα να διαλέξω το Xbox. Καταρχήν, ένας λόγος είναι πιστεύω ότι δεν είχα ποτέ Xbox. Δεύτερον, είναι ότι κάνα μια πάρα πολύ καλή κίνηση. Όποιος λέει ότι δεν ήταν καλή κίνηση, λέει δεν ξέρει τι λέει, γιατί τέλος πάντων, η κίνηση είναι ότι μπορούμε να παίξουμε όχι όλα, αλλά συγκεκριμένοι τίτλοι από το παλιό το Xbox, το 360, θα μπορούμε να τους παίζουμε και σε αυτό εδώ. Sony, το περιμένουμε και αυτό από σένα, βέβαια. Τέλος πάντων, τρίτος λόγος, έλεγα, ήταν ότι υπάρχει ένας τίτλος για το Xbox που είναι exclusive και δεν έχει βγει για καμία άλλη κονσόλα. Είναι λίγο παλιατζούρα βασικά, αλλά πιστεύω το ξέρουν πιο πολύ και μόνο που θα ακούσουν το συγκεκριμένο τόπο. Πρόκειται για το Killer Instinct, καινούργιο ακόμα πακεταρισμένο βλέπετε. Και το έχω εδώ 2 εβδομάδες να στέκεται και τέλος πάντων δεν υπάρχει ώρα, δουλειά από εδώ, δουλειά από εκεί και είπα να το ανοίξω μαζί σας, βλέπετε τι καλός που είμαι και σέβομαι τους fans, τους 5, τόσο πιστεύω κάνω. Τέλος πάντων, ας ξεκινήσουμε. Ας κάνουμε ένα κύκλο στο κουτί. Αυτό είναι το περίφημο joystick. Δεν το είχα ποτέ στα χέρια μου. Έχω ακούσει ότι πρόκειται για ένα από τα καλύτερα joystick. Θα δούμε. Αυτό είναι το πίσω μέρος που έχει το τίτλο από το game. Sunrise Overdrive. Εντάξει, τα στοιχεία. Λοιπόν, και τώρα ανοίγουμε από πάνω. Δεν έχω βγάλει τίποτα. Έχουμε εδώ ένα αυτοκόλλητο το οποίο μου τη δίνει, διότι ό,τι και να έχω πάρει γουστάρω να έχω το κουτί έτσι όπως το πήρα. Αλλά βάζω αυτή την παπαριά, αυτό το στρόγγυλο το αυτοκόλλητο και όταν το βγάζεις έχεις πάντα πώς λέγεται, αυτό ακριβώς, να πήρε το μισό πακέτο μαζί, να σου, δεν θα βρίσω, όχι δεν θα βρίσω, όχι, ορίστε, και κάπως έτσι φαίνεται τώρα, το βλέπετε, αυτά είναι τώρα τα μισά του πακέτου, και ένας που δίνει αξία σε κάτι τέτοια, πείτε με άρρωστο, δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, ανοίγει το πάνω μέρος. 1, 2 και 3. Και έχουμε εδώ πέρα ένα σφουγγαράκι. 2 σφουγγαράκια, καταπληκτικά. Very important. Άμα παίρνεις πράγμα, θα παίρνεις καλό πράγμα. Όλα πρέπει να είναι πάνω γραμμένα. Τι λέω μου. Δεν θα το πω. Λοιπόν, το πρώτο δεν βγαίνει, βγαίνει το δεύτερο μάλλον. Και έχουμε εδώ ένα lunchbox, θα το έλεγα. Κατεβάζω το κουτί, γιατί δεν θα έχουμε χώρο. Και έχουμε εδώ ένα lunchbox, το οποίο περιλαμβάνει
ανοίγουμε. Περιλαμβάνει, ναι. Οκ. Okay. Χαρτιά που μας εξηγούν τα πάντα. Κλαίω. Full game συν bonus content. Πολύ ωραία. Δηλαδή εδώ πέρα δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Θα ήταν δύσκολο, ξέρετε, να το βάλουμε το game μέσα. Δεν για... Το game είναι σε download. Δηλαδή με λίγα λόγια DLC. Πολύ ωραία. Και θα πρόκειται, πιστεύω, έτσι για καμιά... κοσαριά... Α! Εντάξει μωρέ, 40... 40 kilobyte. Τι είναι 40. Τέλος πάντων. Είμαι disappointed. Δεν μ' αρέσει. Περίμενα πραγματικά να έχει το παιχνίδι μέσα. Τέλος πάντων δεν πειράζει. Υγεία. Χαρτιά. Εδώ πέρα έχουμε το headset, το οποίο είναι από τη μια μεριά βλέπω για το αυτή. Δεν ξέρω, θα πρέπει να το δοκιμάσω για να πω κάτι. Φαίνεται ωραίο πάντως. What the fuck. Τι είναι αυτό? Καθίστε. Τελευταία φορά που είδα κάτι τέτοιο ήταν το μισό από αυτό. Και αυτό πρόκειται σε κανένα Nintendo, κανένα Sega Master System. Κάπως έτσι ήταν οι μπαταρίες. But what the fuck is this? Πρέπει να διαβάσω πόσα καίει τελικά το Xbox και περί τίνος πρόκειται για αυτό εδώ πέρα. Τι είναι αυτό? Αυτό θα μπορούσε να ήταν δεύτερη κονσόλα. Oh my god. Τέλος πάντων. Disappointed. Και σε αυτό το σημείο, διότι έχουμε που δεν έχουμε χώρο με όλες τις κονσόλες, 500.000 κονσόλες έχω εκεί κάτω. Έχουμε τώρα και αυτό. Τέλος πάντων, Μίτσο, είσαι ok. Εδώ έχουμε το HDMI και η μπρίζα, η οποία είναι ολόιδια όπως PC από πίσω. Ακριβώς το ίδιο φάρδος έχει, PC. Δηλαδή εκείνο το μεγάλο είναι αυτό το καλώδιο. Πλάκα μου κάνω. Το control. Σε φόλια. Δηλαδή ήταν δύσκολο έτσι μια πλαστικούρα λίγο πιο τέλος πάντων. Βαρύ φαίνεται. Και εδώ έχουμε το joystick. Πρώτες εντυπώσεις. Καλό φαίνεται. Ναι, είναι... Εντάξει, κρατιέται καλά στο χέρι. Όπως είπαμε, δεν έχω από Xbox ιδέα, γι' αυτό και τώρα νευριάζομαι κάτι πράγματα. Γιατί δεν έχω διαβάσει ποτέ τίποτα, τι περιλαμβάνει και τι δεν περιλαμβάνει. Μπαταρίες για το joystick. Μπαταρίες. Κάνω ένα pause. Δεν καπνίζω, αλλά θα κάνω ένα pause γιατί μπαταρίες. Επιστρέφω. Επιστρέφω. Επέσταξα. Μπαταρίες. Τέλος πάντων. Και συνεχίζουμε στο μεγάλο πράγμα. Και αυτό είναι το Xbox.
Χαρτόνι από εδώ, χαρτόνι από εκεί. Λίγη χαρτούρα. Με το μπακαλόχαρτο. Και εδώ έχουμε το Xbox. Τελικά πιστεύω παραμένω fanboy λίγο από PlayStation, ε. Τι είναι αυτό ρε παιδιά? Βασικά άμα το βάλω έτσι, κρύψω από αριστερά και δεξιά το Xbox το τέτοιο και έρθει κανένας άσχετος, θα μου πει ωραίο tower ρε φίλε, πού το βρήκες, τι γραφικά έχει. Αυτό είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο, συγγνώμη. Και βαρύ. Παραμένω PlayStation fanboy, το λέμε. Από πίσω έχουμε και εγώ δεν ξέρω τι. Α, ναι, είναι για την κάμερα, το ρεύμα, HDMI, δύο φορές HDMI. Τώρα δεν ξέρω τι σημαίνει. Και δύο USB βλέπω και ένα LAN. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό ήταν το Xbox. Φίλοι μου ωραίοι, κάντε κανένα like, να δω ότι σας έκανε like, για να το συνεχίσω και αυτό με το unboxing, γιατί λίγο αμαρτία είναι να φτιάχνω και να τα βλέπει κανείς, τέλος πάντων. Αυτό ήταν μεγάλο βίντεο, το καταλαβαίνω, αλλά έπρεπε να βάλω και εγώ λίγο τη δικιά μου την κουλτούρα μέσα για να το κάνω ενδιαφέρον για εσάς. Ναι, αλλά τέλος πάντων μου αρέσει αυτό που κάνω και πιστεύω να το συνεχίσω και έστω και αν δεν σας αρέσει. Λοιπόν, χάρηκα που σας είχα πάλι μαζί μου και θα τα πούμε σύντομα διότι έχω πάρα πολλά unboxing. Αλλά... 3. Μην χάσεις το επόμενο βίντεο. Μπαταρίες. Τέλος πάντων.